Κύριε Δαλβίδη, καλώς ήρθατε στην ΙΚΟ. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί στο παρελθόν έχω ξανάρθει όταν ήμουν φοιτητής. Πριν πόσα χρόνια. Βάλτε 25-30 χρόνια. Είμαστε μια άλλη ΙΚΟ, φαντάζομαι. Ναι, τώρα είναι πιο όμως τουριστική. Προφανώς, από τότε. Προφανώς. Και βλέπω ότι έχετε και καλύτερες υποδομές. Οπότε, αλλά θυμάμαι πάντοτε, είχα έρθει τότε πάντοτε με το δέος του Ιπποκράτη. Σαν φοιτητής φιλοσοφίας, ερχόμουν πάντοτε γιατί ο Ιπποκράτης ήταν εκτός από γιατρός, βασικά ήταν φιλόσοφος. Και είχα έρθει με το δέος αυτό. Ξανάρθα με το ίδιο δέος, αλλά υπό άλλες συνθήκες. Ήρθα εδώ τώρα σαν υποψήφιος ευρωβουλευτής. Οπότε διαφέρουν τα πράγματα. Ωραία. Είστε λοιπόν υποψήφιος βουλευτής, βρίσκεστε εδώ στο πλαίσιο της περιοδίας που κάνετε ανά την Ελλάδα, φαντάζομαι. Καταγωγής είναι από την νησιωτική επίσης. Ναι, Κέρκυρα. Οπότε έχετε υπόψη σας τις νησιωτικές πολιτικές που είναι ένα ζητούμενο διαχρονικό προκειμένου να υπάρξουν οι θεσμοί εκείνοι που θα υποστηρίξουν την νησιωτικότητα τόσο στο Ευρωκοινοβούλιο όσο και στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Κύριε Δαρβέτα, έχετε μια μακρά πορεία, καταρχήν στα γράμματα. Θα ήθελα να συστηθείτε, αν θέλετε, στο κοινό που θα μας ακούσει, γιατί είστε καθηγητής φιλοσοφίας σε πανεπιστήμια στο Παρίσι. Έχετε αρθρογραφήσει κατά καιρούς σε σοβαρές εφημερίδες του εξωτερικού, όπως είναι Liberation, Figaro κλπ. Οπότε γνωρίζετε και το χώρο της δημοσιογραφίας, επικοινωνίας ως ένα βαθμό, που φαντάζομαι ότι είναι σε διάσταση και τελείως αντίθετη θέση πια με τη δημοσιογραφία, έτσι όπως στις μέρες μας εξελίσσεται. Και θα ξεκινήσουμε από εκεί. Ωραία. Μπορώ να πω ότι είμαι καθηγητής φιλοσοφίας στη Γαλλία, στο Ινστιτούτο Ανωτάτου Σπουδών Τέχνης και στη Σορβόνη. Κάνω μαθήματα φιλοσοφίας τέχνης, αλλά ταυτόχρονα και πολιτικής φιλοσοφίας. Κάτι που σημαίνει ότι εξ ορισμού παντρεύω τη φιλοσοφία και την πολιτική. Μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχια έλεγε ότι η φιλοσοφία είναι η υψίστη των τεχνών. Άρα η φιλοσοφία δεν είναι, όπως έχει γίνει σήμερα, business και, αν θέλετε, λίγο διαπλοκή κάτω από το τραπέζι. Ήταν περισσότερο ιδέες, προτάσεις και μία, αν θέλετε, αγωνιστικότητα που ήθελε τους πολίτες να είναι όλο και πιο συμμετοχικοί στη λήψη αποφάσεων. Γι' αυτό άλλωστε, επειδή ξεκινήσαμε τον πολιτισμό, έχω έρθει εδώ στην ΚΟ με μια συγκεκριμένη πρόταση για την ΚΟ, την οποία σε εσάς τη λέω για πρώτη φορά. Η πρότασή μου είναι να, εάν βγω ευρωβουλευτής και το ανταλαμβάνω να με ακούσουν όλοι, θα προσπαθήσω και θα επιτευχθεί αυτό, γιατί ξέρω τον τρόπο, να δημιουργηθεί ένα φεστιβάλ Ιπποκράτη. Στο φεστιβάλ αυτό Ιπποκράτη θα μπορούν να έρχονται άνθρωποι των γραμμάτων, των επιστημών και του πολιτισμού. Αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο. Αλλά δεν θα είναι απλώς μια φορά τόσο, θα γίνει ένας θεσμός φεστιβάλ, όπως έχει γίνει, ας πούμε, στις Κάνες ο θεσμός φεστιβάλ, όπως έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη ο θεσμός φεστιβάλ του κινηματογράφου. Έτσι και εδώ θα είναι ένας θεσμός φεστιβάλ, το οποίο με βάση την ΚΟ και με βάση τον Ιπποκράτη. Τη φιλοσοφία του. Ναι, ακριβώς αυτό. Θα προσπαθεί να δει το πώς οι τέχνες θεραπεύουν και το πώς οι τέχνες μπορούν να λειτουργήσουν θεραπευτικά ως προς την ψυχική μας διάθεση, αλλά ακόμη, όπως λέει η σύγχρονη ιατρική, και ως προς την ίδια τη σωματική μας διάσταση. Άρα λοιπόν, έχω έρθει με αυτή την πρόταση, πέρα από την αγάπη μου για την ΚΟ. Ταυτόχρονα εργάστηκα και σαν δημοσιογράφος, γι' αυτό τα λέω αυτά, αλλά σαν αρθρογράφος περισσότερο, στις εφημερίδες Liberation για 12 χρόνια, τακτική αρθρογραφία στη Figaro. Τώρα αρθρογραφώ στον Ελεύθερο Τύπο εδώ και 6 χρόνια, όπου έχω κάθε Πέμπτη ένα κεντρικό άρθρο το οποίο αφορά την Ευρώπη. Άρα βλέπετε ότι είμαι προετοιμασμένος για την Ευρώπη και γιατί ζω και εργάζομαι στην Ευρώπη, αλλά και γιατί το θέμα της Ευρώπης και των εσωτερικών της αναταραχών και την αναζήτηση ταυτότητάς της, όπως πάει σήμερα, είναι κάτι το οποίο με αφορά σαν Έλληνα και πρέπει να μας αφορά όλους. Διότι σαν Έλληνες δεν μπορούμε να κλεινόμαστε στο δικό μας μικρό κόσμο και να μην βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Διότι μετά έρχεται ο κύριος Γιούγκερ, ο κάθε κύριος Γιούγκερ, παίρνουν αποφάσεις για μας. Εμείς γκρινιάζουμε γιατί αυτοί οι μη αιρετοί παίρνουν αποφάσεις, αλλά δεν γκρινιάζουμε τον εαυτό μας, διότι δεν βλέπουμε ότι δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με την Ευρώπη.
ότι ασχοληθήκαμε μόνο με τα εσωτερικά μας προβλήματα. Ασχοληθήκαμε στο να απορροφήσουμε χρηματοδοτήσεις, τις οποίες δεν αξιοποιήσαμε και κατά τον καλύτερο τρόπο. Άρα δηλαδή. Κυρία Ταρβέτα, όχι και καλύτερη, όχι και καλή, και καλύτερη αξιοποίηση. Ακριβώς. Επειδή γνωρίζω ότι εσείς ενταγμένος πολιτικά ήσασταν τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα στη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Ναι, ήμουν σύμβουλος του κυρίου Σαμαρά. Ήσασταν σύμβουλος του κυρίου Σαμαρά. Στον πολιτισμό. Στον πολιτισμό. Και παρολίγον να αναλάβατε και υπουργείο, από όσο τουλάχιστον μπορώ να γνωρίζω, στην, ναι. στην κυβέρνηση συνεργασίας που είχε γίνει με το ναι. Πασόκ το 2011, δεν κάνω ναι, λάθος. Ναι. Δεν ευδοκίμησε αυτή. Ξέρετε πώς γίνονται αυτές οι καραμπόλες. Τελευταία στιγμή μπορεί να σε θέλει ο Πρωθυπουργός ο τότε, αλλά μπορεί αυτός της συμπολίτευσης για δικούς τους λόγους να θέλουν να έχουν το λόγο και αυτοί σε ένα Υπουργείο και εκεί μοιραία θυσιάζεται αυτός ο οποίος είναι ο νεότερος στην κομματική τάξη. Αυτό φαίνεται να διαιωνίζεται όμως σε σχέση με τους κομματικούς μηχανισμούς εξουσίας, μιας και μετακινήστε από τη Νέα Δημοκρατία που ήσασταν μέχρι πρόσφατα στην Ένωση Κεντρών. Κατεβαίνετε ως υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών. Σημαίνει ότι η καραμπόλα εξακολουθεί να γίνεται και ανάμεσα στις παλαιές και νέες διοικήσεις των κομμάτων. Ωραία ερώτηση. Μ' αρέσει η ερώτηση και είμαι ευθύς χαρακτήρας. Γιατί εγώ δεν είμαι πολιτευτής, εγώ μπήκα στην πολιτική όντας άνθρωπος που έχει δουλέψει πολλά χρόνια και έχω ζήσει τα πράγματα, τα έχω φτιάξει μόνος μου στον επαγγελματικό στίβο, άρα σαν έτοιμο με φωνάξαν. Λοιπόν, πράγματι έχω την αίσθηση ότι δεν αξιοποιήθηκα σωστά, δεν πήρα αυτά τα οποία, και προσοχή μην γίνει παρεξήγηση, δεν μιλάω για οφίτσια, μιλάω να πάρω ρόλους οι οποίοι θα ήταν στα μέτρα μου για να μπορέσω να προσφέρω. Ναι, να προσφέρω. Εγώ έχω πει επανειλημμένα ότι ακόμη και σύμβουλος ή οποιαδήποτε θέση έπαιρνα, εάν έπρεπε να συγκρίνω ανάμεσα στο μισθό μου και στη δημόσια θέση, θα διατηρούσα το μισθό μου και δεν θα έπαιρνα χρήματα από τη δημόσια θέση. Δηλαδή δεν ήταν χρηματικό, το ξέρουν όλοι αυτό. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν διάφοροι βαρόνοι και διάφορες φατρίες στα μεγάλα κόμματα και επειδή δεν ήθελα να ξαναπεράσω αυτή την εμπειρία, απ' την άλλη δεν ήθελα να πάω σε ένα αντίθετο μεγάλο κόμμα όπως είναι το κυβερνητικό, παρότι είχα προτάσεις από όλα τα κόμματα, αυτό το ξεκαθαρίζω και το λέω, από όλα τα κόμματα. Δεν ήθελα λοιπόν, γιατί θα μου έλεγαν ότι έφυγα από το ένα κόμμα για να πάω στο άλλο για να πάρω θέση. Και για να μην πέσω στην λογική, αν θέλετε, καταστάσεων οι οποίοι μπορούν να κρύβουν και ένα μικρό τυχοδιοκτισμό, όπως ακούμε από τον κόσμο, και ο κόσμος έχει δίκιο να γκρινιάζει για αυτούς τους τυχοδιοκτισμούς, αποφάσισα να πάω σε ένα μικρό κόμμα το οποίο δεν έχει, αν θέλετε, σταθεροποιήσει την εκλογή του στη Βουλή, όπου θα δώσω τη μάχη εγώ με αυτούς από το μηδέν. Ένα κόμμα όμως το οποίο οι αρχές με εκφράζουν, γιατί είναι ευρωπαϊκό κόμμα, πιστεύει στο ευρώ. Ένα κόμμα το οποίο είναι δημοκρατικό, αντιφασιστικό, μη ακραίο. Και το οποίο έχει στα εθνικά θέματα μια ξεκάθαρη στάση από την αρχή, πολύ πριν εξελιχθεί η υπόθεση των Πρεσπών, μέχρι σήμερα. Και επίσης ένα κόμμα το οποίο θεωρείται στα μάτια του κόσμου τίμιο, διότι ποτέ δεν έχει εμπλακεί σε σκάνδαλα, σε οτιδήποτε άλλο. Αυτά με εκφράζουν σε γενικές αρχές. Εκτίμησα τον κύριο Λεβέντη για τη στάση του απέναντί μου και δίνω και εγώ τη μάχη σαν ένας απλός πολίτης, ένας απλός στρατιώτης, και αν το αποτέλεσμα που πιστεύουμε ότι θα είναι καλό, τότε αν κληθώ να δώσω και τη μάχη στο Ευρωκοινοβούλιο, θα τη δώσω με όλη μου την αγάπη για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Πώς αυτό προσδιορίζεστε πολιτικά στο πλαίσιο της Ευρώπης, δηλαδή υπάρχουν βέβαια οι συνασπισμοί των κομμάτων εκεί. Ναι, εμείς είμαστε στο λεγόμενο συνασπισμό των κεντρών, όπου υπάρχει ο κεντρικός άξονας, είναι ο Φρανσουά Μπαϊρού, το γαλλικό Μοντέμ που λέμε, το κίνημα της Δημοκρατίας, το κεντρό. Ο κύριος Μπαϊρού ήταν υπουργός παιδείας, ήταν αντίπαλος του Σαρκοζή, πήγε μέχρι τέλος, έχασε για λίγο. Ήταν ένας εκλεκτός πολιτικός στη Γαλλία, ο οποίος πάντα πιστεύει ότι το κέντρο είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει ανάλογα με τη στάση του και τη δεξιά και την αριστερά. Χωρίς το κέντρο δεν υπάρχει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Αυτά είναι λόγια του Αριστοτέλη, τα οποία τα εφαρμόζει με πολύ ωραίο τρόπο. Με εκφράζει αυτή η έννοια του κέντρου και στην Ευρώπη, εφόσον εκλεγώ και το εύχομαι και το θέλω, θα είμαστε σε αυτό το συνασπισμό των κεντρών κομμάτων της Ευρώπης. Των κεντρών κομμάτων, μάλιστα. Τώρα, πολλοί
λίγος λόγος γίνεται αυτή την περίοδο για τις ευρωεκλογές, αν και το διακύβευμα είναι το πιο σημαντικό πέραν των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μιας και το μέλλον της Ευρώπης φαίνεται αμφίβολο, καθώς υπάρχει άνοδος της ακροδεξιάς, του λαϊκισμού και βέβαια υπάρχει ορατός ο κίνδυνος της διάλυσης της, και τον οποίο πολλοί εύχονται. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η πολιτική σας θέση σε σχέση με το μέλλον της και αν πιστεύετε ότι θα πρέπει να η Ευρώπη να μεταξελιχθεί αποκτώντας καταρχήν πολιτικούς θεσμούς και όχι μόνο οικονομικούς θεσμούς. Και πολιτιστικούς, δηλαδή. Και πολιτιστικούς. Ή και θα έπρεπε να μεταξελιχθεί σε ένα ομόσπονδο κράτος προκειμένου να συνθέσει δημιουργικά όλες αυτές τις αντιθέσεις που τείνουν να το διαλύσουν. Αντί να κοιτάξουμε να διαλύσουμε την Ευρώπη, το καλύτερο θα ήταν να κοιτάξουμε να την ανασυνθέσουμε. Να φτιάξουμε μια νέα Ευρώπη, διότι το συμφέρον όλων μας είναι εμείς οι Ευρωπαίοι, με συγχωρείτε, να είμαστε μαζί. Θα πρέπει λοιπόν όμως να δούμε ποιες είναι οι αιτίες οι οποίες οδήγησαν στην άνοδο αυτών των λαϊκιστικών ή ακροδεξιών κινημάτων. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό να πούμε σε κάποιον είσαι ακροδεξιός μόνο και νομίζουμε ότι έληξε το θέμα. Γιατί και να τον πούμε ακροδεξιό, εάν είναι πραγματικά, δεν πρόκειται με το να τον πούμε ακροδεξιό να εγκαταλείψει αυτή τη στάση του. Με συγχωρείτε και πάλι. Παρακαλώ. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να ενσκύψουμε, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα αυτά τα οποία δημιούργησαν αυτές τις φυγόκεντρες τάσεις, να δούμε ποια είναι τα αιτήματα των Ευρωπαίων. Οι Ευρωπαίοι έχουν τρία βασικά αιτήματα. Το ένα είναι η αναλογική και ελεγχόμενη μετανάστευση ή αν θέλετε η νοικοκυρεμένη μετανάστευση. Δεν είναι αντίον της μετανάστευσης. Είναι λάθος αυτά που ακούω δεξιά και αριστερά. Δεν έχουν πρόβλημα με τη μετανάστευση. Αρκεί να γίνει ένα νοικοκύρεμα. Δεύτερον, η ασφάλεια. Δηλαδή, να μπορούμε εμείς να πηγαίνουμε στον πύργο του Άιφελ ή αν θέλετε στην Παναγία των Παρισίων ή οπουδήποτε αλλού, αναφέρω επίτηδες αυτά τα σύμβολα, και να μην έχουμε στο νου μας ότι ανά πάση στιγμή θα σκάσει μια βόμβα και να μην ξέρουμε ότι πολλοί από τους τρομοκράτες χρησιμοποίησαν τον πόνο των μεταναστών για να περάσουν μέσα από τους μετανάστες για να κάνουν το κακό. Άρα η ασφάλεια είναι εξίσου σημαντικό. Και το τρίτο μέρος το οποίο αφορά την Ευρώπη είναι αυτό της ταυτότητας. Δηλαδή, σημερινή εποχή, ο Γάλλος, ο Γερμανός, ο Ιρλανδός, αναρωτιέται, ο Ιταλός, ο Έλληνας ακόμη, και λένε, τι θα πει σήμερα να είσαι Έλληνας, τι θα πει σε επίπεδο πολιτισμού, σε επίπεδο γεωγραφίας, σε επίπεδο οικονομίας, τι θα πει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη σχέση του εαυτού μας, αυτού της ταυτότητας, με τους άλλους. Αυτοί που νομίζουν ότι ταυτότητα σημαίνει κλειστά σύνορα, λάθος είναι, κάνουν λάθος. Διότι ποτέ ο ίδια η λέξη ταυτότητα έχει να κάνει με τον εαυτό μας. Και ο εαυτός μας δεν είναι ποτέ κάτι το κλειστό. Είναι πάντα κάτι το ανοιχτό. Κάθε μέρα μαθαίνουμε. Κάθε μέρα με τη μάθηση διευρύνουμε τον εαυτό μας. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να μάθουμε καλύτερα αυτό που θέλουμε σαν Έλληνες και να το μεταφέρουμε στην Ευρώπη. Άρα, αντί να διαλύσουμε την Ευρώπη, να φτιάξουμε μια νέα Ευρώπη, η οποία να έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που σας είπα, να τα έχει προσέξει, να έχει όμως μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη και μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Να μην είναι μια Ευρώπη των λίγων, των ισχυρών, μια Ευρώπη της ολιγαρχίας και των τραπεζών, η οποία Ευρώπη έρχεται, ληστεύει τον πολύ κόσμο κυριολεκτικά, επιλέγουν πολιτικούς οι οποίοι δεν είναι αιρετοί, είναι σε διάφορα γραφεία και έρχονται και αποφασίζουν για το μέλλον των λαών, χωρίς να τους λαμβάνουν υπόψη. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει οι λαοί να έχουν το δικαίωμα να συμμετοχείς με τον α ή β τρόπο σε αποφάσεις. Δηλαδή με ένα δημοψήφισμα σε σχέση με τις μεγάλες αποφάσεις που παίρνονται σε σχέση με συμφωνίες που υπογράφονται. Βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα. Άρα να έχει γίνει του 10 το δημοψήφισμα που είναι η πρώτη είναι ο κ. Παπανδρέου. Μπορούσε, βεβαίως και έπρεπε να έχει γίνει. Απλά αυτό το οποίο έκανε ο κ. Παπανδρέου τότε ήταν ότι το πρότεινε μετά την απόφαση. Θα πρέπει να γίνει πριν. Όχι, όχι. Το πρώτο είναι πριν. Όταν πριν δεν είναι υπογραφή τη τελευταία συμφωνία. Ναι, αλλά μαθεύτηκε. Ναι, μαθεύτηκε μετά. Υπήρχε συνταγματικά η
διάταξη αυτή, αλλά ωστόσο δεν είχε έρθει στο κοινοβούλιο για ο εφαρμοστικό νόμο για να μπορέσει. Αυτό λέω, αυτό ήθελα να πω. Γι' αυτό λέω. Έγινε μετά ναι, στραφή η διαδικασία. Ναι, αυτό ακριβώ. Αυτό ήθελα αλλά να πω. Αλλά η ουσία είναι αυτή. Ουσία... Πιστεύετε ότι οι λαοί πρέπει να συμμετέχουν. Οι ευρωπαϊκέ θα πρέπει μέσα από τέτοιε συμμετοχικέ δημοκρατικέ ναι, διαδικασίε ναι, να μετέχουν στι αποφάσει που παίρνονται κεντρικά, να γνωμοδοτούν εν πάση περιπτώσει. Βεβαίω. Βεβαίως. Δεν είναι δυνατόν αλλά όριμα να... πολιτικά, ναι, γιατί δεν υπάρχει και οριμότητα. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για δημοκρατία χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τους λαούς. Σε τελευταία ανάλυση, αυτοί οι οποίοι πάνε είτε στο Ευρωκοινοβούλιο είτε στις τοπικές βουλές, στις εθνικές βουλές, είναι εκλεγμένοι από το λαό. Δηλαδή, θυμώνται το λαό. Εγώ σας θυμάμαι μόνο όταν θέλω να είμαι στις ευρωεκλογές, σαν ευρωβουλευτής, και μετά σας ξέχασα και αυτά τα οποία είπα εδώ και καταγράφηκαν. Τα ρίχνω στο κόκορα και λέω, α, ξέρετε, δεν μπόρεσα να βρω τα κονδύλια. Όχι, όταν αναλαμβάνεις μια ευθύνη απέναντι στον κόσμο, πρέπει να κάνεις τα πάντα να την φέρεις σε πέρας και να ενημερώνεις για τις ανεργίες σου, έτσι ώστε ο κόσμος να κρίνει εάν κάποια εμπόδια αντικειμενικά δεν έφερα σε πέρας κάποιο project, να ξέρει ο κόσμος. Αυτή είναι η πραγματική διαδικασία της δημοκρατίας. Είσαι ελεγχόμενος ψυχικά, πνευματικά, αλλά και ηθικά από τους πολίτες. Είσαι εκπρόσωπος των πολιτών. Δεν είσαι απλά να παίρνεις τα χρηματάκια, να έχεις τα αυτοκίνητα και να κάνεις μεγάλη ζωή. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώνει. Πρέπει να τελειώνει, αλλά αυτό θα χρειαστεί μια υπέρβαση και από τις, τον ίδιο. Μήπως οι πολιτικές ηγεσίες θα πρέπει να επιλέξουν πρόσωπα τα οποία να μην είναι πρόσωπα μόνο του κομματικού σωλήνα, απλά για να βγάλουν κάποιες υποχρεώσεις στα κόμματα, και να είναι πρόσωπα τα οποία να γνωρίζουν το θέμα τους. Έγινε μια αξιολόγηση και να υπάρχει μια αξιοκρατία σε σχέση με την δράση, την άποψη, την πολιτική, γιατί νομίζω ότι περιορίζεται και ο διάλογος ο πολιτικός στα επουσιώδη, στις κοινοτυπίες. Ένας τραγουδιστής ή ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να προσφέρει στα ζητήματα αυτά τα οποία αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικώς όχι, γιατί το αντικείμενο που ασχολείται. Έχει όμως αναγνωρισιμότητα και έτσι με λατράει κουκιά. Άρα είναι showbiz. Μιλάμε για showbiz. Όταν λοιπόν η πολιτική είναι showbiz, τότε δεν είναι πολιτική. Δεν είναι πολιτική. Κύριε Ταρβέτα, έχει σχέση η φιλοσοφία με την πολιτική? Απόλυτα. Και αν μπορεί η πολιτική φιλοσοφία να γίνει κτήμα και να την εμπεδώσει μια κοινωνία, ούτως ώστε με βάση αυτόν τον προβληματισμό, αυτή την διαδικασία της ζήμωσης, να μπορεί να επιλέγει τους εκπροσώπους της είτε στο Ευρωκοινοβούλιο είτε στα τοπικά. Κοιτάξτε, η φιλοσοφία πάνω απ' όλα σημαίνει κοινός νους, που έλεγε. Δηλαδή, να θέτεις ερωτήματα. Αυτό είναι η φιλοσοφία. Λέει, γιατί αυτό, γιατί το άλλο, έτσι ξεκινήσει η φιλοσοφία. Αν μάθουμε τον κόσμο, τον εκπαιδεύσουμε στο να θέτει ερωτήματα, αυτό έκανε ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης τιμωρήθηκε γιατί έμαθε τους νέους πολίτες των Αθηνών να θέτουν ερωτήματα. Και αυτά τα ερωτήματα ήταν ενοχλητικά για την τότε εξουσία. Άρα λοιπόν είναι θέμα πολιτικών, πολιτικής βούλησης, να μας κάνει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο και ειδικά την νεολαία, ώστε να μάθει να θέτει ερωτήματα. Να κάθεται στο τραπέζι, γι' αυτό πρέπει ένας πολιτικός να κάθεται στο τραπέζι και να ρωτάει ή να απαντάει στα ερωτήματα. Γιατί έγινε αυτό? Όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, το οποίο είναι η ουσία της φιλοσοφίας, τότε οι πολίτες θα είναι όριμοι. Και σαν όριμοι πολίτες μπορούν να θέσουν τέτοια ερωτήματα, ώστε όχι μόνο να προχωρήσει το θέμα της πολιτικής, αλλά να αναγκάζουν και τους πολιτικούς που δεν έχουν απαντήσεις να αποχωρήσουν. Μάλιστα. Και θα δείτε ποιο είναι το μήνυμά σας στους πολίτες της περιοχής μας που θα παρακολουθήσουν τη συζήτησή μας και γιατί τους ζητάτε να σας επιλέξουν στο ευρωψηφοδέλτιο της Ένωσης Κεντρών. Καταρχήν, να μην ξεχάσουμε την πρόταση που σας είπα. Η πρότασή μου είναι και την έχω αναλάβει, έχω δεσμευθεί. Με βάση τα κονδύλια του Ευρωκοινοβουλίου, δεν είναι ανάγκη να δώσουν εδώ χρήματα. Το Ευρωκοινοβούλιο, αν βρεθούν άλλε δύο χώρες, είναι τρεις χώρες, μπορούμε να διεκδικήσουμε χρήματα τα οποία είναι αρμόδια για να γίνει μια γιορτή, ένα φεστιβάλ τεχνών, τα Ιπποκράτεια, τα οποία να μπορούν να φέρουν κοντά τις επιστήμες, και επιστήμη είναι και η ιατρική, να φέρουν κοντά τις τέχνες, τα γράμματα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει αυτόματα όχι μόνο είσοδο τουρισμού, αλλά ταυτόχρονα και θέσεις εργασίας.
Διότι αυτά τα κονδύλια θα δημιουργήσουν θεσμούς. Και ένας θεσμός θέλει υπαλλήλους, θέλει κόσμο. Άρα θα υπάρξει θέση εργασίας. Να λοιπόν ότι μέσα από τον πολιτισμό μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη και θέση εργασίας. Όπως κάνουν στην Ιταλία, όπως κάνουν οι Γάλλοι με το Λούβρο, με τόσα άλλα πράγματα. Πάρα πολλοί κόσμος έχει θέση εργασίας. Αυτό είναι το ένα. Η υπόσχεσή μου. Το δεύτερο είναι ότι θέλω να με ψηφίσουν γιατί επί 30 χρόνια ζω στην Ευρώπη σαν καθηγητής, την ξέρω την Ευρώπη, αρθρογραφώ εδώ και πάνω από μια 15ετία και σε ελληνικές και σε γαλλικές εφημερίδες για την Ευρώπη. Όποτε γίνεται κάτι το οποίο αφορά την Ευρώπη, με καλούν σαν έναν άνθρωπο που επειδή έχω ζήσει να έχουν τη γνώμη μου, αλλά ταυτόχρονα δεν ξεχνάω και την αγάπη μου για την Ελλάδα. Δύο παιδιά γεννήθηκαν που έχω στη Γαλλία και τα δύο παιδιά τα έφερα στην Ελλάδα μικρά, μεγάλωσαν με την κουλτούρα την ελληνική και τώρα είναι και τα δύο πολίτες του κόσμου, μπορούν να προσφέρουν στη Γαλλία, να προσφέρουν δεξιά και αριστερά. Άρα είμαι ένας Έλληνας ο οποίος πρώτα απ' όλα σαν Έλληνας αγαπάω τον εαυτό μου, αλλά και επειδή αγαπάω τον εαυτό μου μπορώ να αγαπήσω και τους άλλους. Και γι' αυτό ζητώ, σαν άνθρωπος που είμαι αρμόδιος για το θέμα, ζητάω την ψήφο σας. Και σας υπόσχομαι ότι θα με αγγίξετε στην καρδιά. Να είστε καλά.